αναζήτησης. Δηλαδή πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης που ρυθμούν στα μέτρα αυτά, περιλαμβάνεται η υποχρέωση όλων των πλατφόρμων. Καλωσορίζω στην ημερίδα με θέμα παραπληροφόρηση, σύγχρονες μορφές προπαγάνδας και τρόποι αντιμετώπισης. Μια συνδιοργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ και του ΜΕΝΤΕΤΜΑ, του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων. Βλέποντας αυτή την ξεχωριστή εικόνα, τόσα νέα παιδιά, τόσους νέους ανθρώπους στην αίθουσα, δεν θέλω να πω πάρα πολλά και δεν θα πω και τα περισσότερα από αυτά τα οποία έχω σχεδιάσει να πω, γιατί ούτως ή άλλως μου ζητήθηκε να κάνω χαιρετισμό, αλλά επειδή είναι ίσως το θέμα το οποίο και εξ αντικειμένου και της ιδιότητάς μου και της πολιτικής, μετά την τιμητική επιλογή του Πρωθυπουργού να έχω τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και του Υπουργού για τον τύπο, αλλά και της δικηγορικής μου ιδιότητας, θέλω να σας πω δύο λόγια. Και θέλω να πω δύο λόγια γιατί απευθύνομαι σε μια γενιά η οποία ίσως είναι αυτή που θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να σπουδάσει, να εργαστεί, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής με απόλυτα εγκαθιδρυμένη αυτή τη νέα πραγματικότητα της παραπληροφόρησης, την οποία εμείς όσο μεγαλώναμε, αρχίσαμε να τη βλέπουμε να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πλέον έχει αναπτυχθεί, είναι εδώ, έχει έρθει για να μείνει και είναι μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες, είτε έχουμε κάποιο λόγο εξεπαγγέλματος, είτε από μια ενασχόληση με τα κοινά, είτε κυρίως αν ασχοληθεί κάποιος με τη δημοσιογραφία, να την αντιμετωπίσουμε. Η δημόσια επικοινωνία, η διάχυση της πληροφορίας, η ενημέρωση του κοινού σε κάθε της έκφαση, είτε αφορά την πολιτική, είτε αφορά την εθνική ασφάλεια, είτε αφορά την επιστημονική γνώση και τα αποτελέσματά της, μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές αποφάσεις, προσωπικές επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τους πολίτες οι κάθε μορφής κρίσης, οικονομική, περιβαλλοντολογική ή και δημόσιας υγείας. Η σωστή επικοινωνία και ενημέρωση δεν είναι απλώς θέμα τεχνικής πληροφόρησης. Αποτελεί κρίσιμη πτυχή της δημοκρατικής διαδικασίας, αλλά και της συλλογικής δράσης. Ωστόσο, η ταχεία διάδοση των πληροφοριών και οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, υπονομεύουν την εφαρμογή πολιτικών, υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια και την επιστημονική εγκυρότητα. Υπονομεύουν οριζόντια τη δημόσια εμπιστοσύνη του κοινού. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς μέσα στο μάτι αυτού του απειλητικού κυκλώνα και τώρα είναι η ώρα για να υψώσουμε τύχη, για να παράξουμε αντισώματα. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης εργαζόμαστε μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με τις ενώσεις δημοσιογράφων και ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Υιοθετούμε καλές πρακτικές που προτείνουν άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί, αλλά παράλληλα προχωράμε και σε παρεμβάσεις που αξιοποιούνται και προτείνονται ως καλές πρακτικές από τη διεθνή κοινότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Με τα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, εγκαθιστούμε θεμέλια διαφάνειας στη λειτουργία των μέσων αυτών, αλλά και αντικειμενικότητα στις πάσης φύσεως κρατικές ενισχύσεις, θωρακίζοντάς τα με αξιοπιστία και δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης δημοσιογράφων. Με τη σύσταση και λειτουργία της Task Force, ήδη εδώ και 2 χρόνια, με τη συμμετοχή όλων των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προχωράμε σε νομοθετικές και μη νομοθετικές παρεμβάσεις που εγκαθιστούν ένα περιβάλλον ασφάλειας στους δημοσιογράφους και τους άλλους επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προασπίζοντας το επάγγελμά τους στοιχείο που συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την έγκαιρη και κυρίως την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εκπροσωπώ, να απευθύνω χαιρετισμό στην παρούσα ημερίδα με τη θεματολογία παραπληροφόρηση και συμμετέχοντες εκλεκτούς ομιλητές, καθηγητές των πανεπιστημίων που δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους για το επίκαιρο αυτό θέμα και τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ επίσης πολύ όλους τους φοιτητές, κυρίες και κυρίους, που ακολούθησαν τους καθηγητές τους και μας παρακολούθησαν σήμερα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην Ένωση Συντακτών Υπηρεσιών Εφημερίδων Αθηνών και στο Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων Μέτρημο για την ουσιαστική συμβουλή τους στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Θέμα μας σήμερα η παραπληροφόρηση. Ένα φαινόμενο που δεν είναι ούτε νέο, ούτε αποκλειστικότητα της ψηφιακής εποχής. Αυτό που διαφοροποιεί την ψηφιακή εποχή που διανύουμε είναι το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς
είναι δυνητικός παραγωγός μιας πληροφορίας και δημιουργός περιεχομένου. Πληροφορία και περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να διαδοθούν και να αναπαραχθούν με ασύλληπτη ταχύτητα και να προσεγγίσουν πρωτοφανή σε αριθμό και μάζα πληθυσμό. Σε ένα χαοτικό, ραγδαίως εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Η πληροφορία σήμερα δεν έχει σύνορα, ούτε ταυτότητα, ούτε φύλο, ούτε εθνικότητα. Καθιστώντας τον εντοπισμό μιας παραπλανητικής ή ψευδούς πληροφορίας, ιδιαίτερα δύσκολο. Στο γενικότερο πλαίσιο σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν κάτι που ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το 2018, όπου φέρανε μαζί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει κατά της παραπληροφόρησης. Αυτό έγινε το 2018. Ταυτόχρονα ξεκίνησε το πρώτο συνεργατικό έργο, το οποίο το λέγανε Σώμα, το οποίο ήμουν επισυντονιστής, το οποίο έφτιαξε το πρώτο παρατηρητήριο, έφερε μαζί 100 οργανισμούς περίπου και προσπάθησαν να λειτουργήσουν μαζί και να ελέγχουν τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και να μπορούν να ενημερώνουν τον κόσμο για τα θέματα της παραπληροφόρησης.